Λίγες στροφές απομένουν πριν από τις κρίσιμες εθνικές εκλογές στη χώρα μας. Εκλογές που θα γίνουν εν μέσω μιας σειράς προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δανέλη, πρώην Ευρωβουλευτή, πρώην Βουλευτή και νυν συντονιστή του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, αλλά και για διάφορα άλλα θέματα που απασχολούν και την Κρήτη. Κύριε Δανέλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε στο News Hub. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε ορισμένα θέματα τα οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά έντονα να απασχολούν την κοινωνία με τον τρόπο που θα έπρεπε ή με διαφορετικό που ίσως θα έπρεπε και αυτό να μας προβληματίζει. Να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά και στα επίκαιρα. Θα σας πάω καταρχήν στην Ευρωβουλή, εφόσον γνωρίζετε καλά τα θέματα εκεί πέρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο Καϊλή, όπως το χαρακτηρίζουμε πλέον. Ποια είναι η θέση σας για όλα όσα καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό το θέμα? Ναι, είναι ένα από τα θέματα τα οποία πραγματικά σκανδαλίζουν την κοινωνία και τους πολίτες, όχι μονάχα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη συνολικότερα. Είναι αποτέλεσμα της αλαζονίας και της αμετροέπειας κάποιων που θεωρούν ότι η εξουσία και η επιρροή που μπορεί να ασκήσουν μπορεί να γίνει με τρόπους αθέμητους παράνομους και να τους προσπορήσει ωφέλη. Και είναι και δείγμα των καιρών. Όμως, κύριε Κριτζοτάκη, πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και ότι η δημοκρατία, όσο και αν είναι δύσκολο να υπηρετηθεί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πολίτευμα. Να πω εδώ ότι στη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου προβλέπεται θεσμικά η λειτουργία, η δουλειά του lobbying. Το lobbying τι είναι? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένους χώρους, πρόσωπα, οργανώσεις, επιχειρήσεις για την πρόωθηση των συμφερόντων τους. Και αυτοί οι λομπίστες ενημερώνουν με τρόπο νόμιμο και προβλέψιμο από τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου τους ευρωβουλευτές όταν πρόκειται εκείνοι να πάρουν αποφάσεις κρίσιμες για διάφορα θέματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν καταγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι γύρω στους 14.000 λομπίστες. Με προλάβατε στο νούμερο, γιατί ναι, κάπου είναι τόσο τεράστιο, είναι, το νούμερο, τεράστιο βέβαια. Εγώ έχω μια μεγάλη εμπειρία έτσι, από τη λειτουργία του lobbying. Όταν συζητούσαμε, ας πούμε, τον κανονισμό εμπορίας των προϊόντων καπνού, που ήταν ένα τεράστιο θέμα που αφορούσε πάρα πολλούς και πολλά συμφέροντα, από τη Φίλιπ Μόρις και τον Παπαστράτο, ας πούμε, μέχρι τους καπνοπαραγωγούς, τις οργανώσεις των καπνοπαραγωγών στην Ελλάδα ή σε άλλες καπνοπαραγωγές χώρες. Είχα την ευκαιρία, λοιπόν, μέσα σε ένα δίμηνο να συναντηθώ με πάρα πολλούς λομπίστες που εκπροσωπούσαν συγκεκριμένους χώρους που ενδιαφέρονταν για τον κανονισμό που θα πρόβλεπε την εμπορία των προϊόντων τους. Για να συναντηθώ μαζί τους, εκείνοι κατέγραφαν τη συνάντηση που προγραμμάτιζαν μαζί μου σε μια φόρμα στο Ευρωκοινοβούλιο και έλεγαν ότι θα συναντηθούμε με τον βουλευτή Δανέλη για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Αυτό ήταν απόλυτα θέμητο και απόλυτα ελεγχόμενο. Όπως όμως φάνηκε με την υπόθεση του Qatar Gate, το σύστημα μπάζει. Και μπάζει όχι μονάχα ως προς την υλοποίησή του, δηλαδή τις δεσμεύσεις που προβλέπονται για την συνάντηση των λομπιστών και την άσκηση της επιρροής τους, αλλά μπάζει και σε σχέση με την επίβλεψη αυτού του μηχανισμού και το αν αυτό τηρείται. Και προφανώς δεν νοείται το lobbying εθνικών συμφερόντων. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι να ασκεί lobbying για τα συμφέροντά του ή για τις επιδιώξεις του. Εκτίθεται ένα θέμα βέβαια εδώ πέρα, το οποίο συζητιέται μεταξύ των πολιτών. Αν τελικά η Ευρωπαϊκή
η Ευρωβουλή, συγγνώμη, εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Κοιτάξτε, ναι, προφανώς τον εξυπηρετεί και προφανώς είναι το πιο προωθημένο έτσι, βήμα των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και αυτό δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Ότι υπάρχουν κενά, ότι πρέπει να υπάρξουν και ο εξχρονισμός, ο συνεχής εξχρονισμός των μηχανισμών, των ρυθμιστικών προβλέψεων, της ενίσχυσης της διαφάνειας στη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, προφανώς πρέπει να υπάρχει. Μήπως όμως δεν πρέπει να υπάρχει αυτό και στα υπόλοιπα, στα εθνικά κοινοβούλια. Στο Εθνικό Κοινοβούλιο δηλαδή, εμπειρία μου, έτσι που έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς λομπίστες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας διαφόρων έτσι, νομικών πλαισίων, αυτό δεν κατογραφόταν πουθενά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό με ένα άλλο πιο συγκεντρωτικό, πιο ελεγχόμενο από τα πάνω καθεστώς, κάθε άλλο. Και κάθε κρίση όπως αυτή η οποία έχει προκληθεί από αυτή την τραγική έτσι, υπόθεση του Qatar Gate δείχνει ότι πρέπει απλά να ενισχύουμε καθημερινά και να προασπίζουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς με τη διαφάνεια και με την ενίσχυσή τους και τη θωράκισή τους. Αυτό πρέπει να μείνει ως συμπέρασμα νομίζω. Και να επισημάνω και κάτι άλλο κύριε Κριστοτάκη, ότι δείτε αυτό βγήκε στη φόρα χωρίς κανένα φίλτρο. Έτσι δεν μπορεί να σόκαρε πάρα πολύ. Και έσκασε σαν βόρμα. Βέβαια. Δηλαδή δεν υπήρξε κανένας μηχανισμός που να ελέγξει την άσκηση της δικαιοσύνης και την επιβολή των μέτρων που πρέπει να επιβληθούν. Και αυτό επίσης πρέπει να μείνει στα θετικά της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών εκεί που λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Από την άλλη, ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο την Ευρωβουλή, αλλά και την Ευρωβουλή, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Βλέπουμε τι έγινε στη Γαλλία με τη Λεπέν, ο Ορμπάν στην Ουγγαρία για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισε την εκλογή του. Έτσι. Στη Σουηδία, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχουμε την άνοδο του Άκερσον, του Εθνικιστικού Κόμματος. Βλέπουμε ότι Πολωνία έχει ένα καθεστώς. Πολωνία έτσι, φυσικά. Επίσης αμφισβητούμενης λειτουργίας της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού γεφτημένου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία με τη Ρωσία, υπάρχουν κάποια κενά τα οποία εκμεταλλεύεται προφανώς η ακροδεξιά. Ακριβώς. Και βλέπουμε και μια στροφή των πολιτών προς την ακροδεξιά. Ναι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την κρίση των θεσμών, με την κρίση της δημοκρατίας συνολικότερα και την αμφισβήτηση του ότι η δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει τις διαρκείς κρίσεις που η μία διαδέχεται την άλλη και επίσης με την διάδοση της ιδέας ότι όλοι το ίδιο είναι, αυτός ο συμψηφισμός έτσι, όλων των πολιτικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, βεβαίως ωφελεί ποιον, τους αρνητές δημοκρατίας και κυρίως έτσι την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά με κάθε της έκφραση, όχι μόνο είχαμε την γκροτέσκα εικόνα που είχαμε με τη Χρυσή Αυγή στη χώρα μας, αυτή την εμπειρία, αλλά με αυτό που λέω εγώ, η ακροδεξιά με το κοστούμι, έτσι όπως εμφανίζεται. Δημοκρατικό μανδύα, ακριβώς, ας πούμε. Τρίβει τα χέρια της με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί μέσα σε συνθήκες τέτοιας γενικευμένης κρίσης, φόβου, σύγχυσης της κοινωνίας, των πολιτών που βλέπουν ότι μια κρίση διαδεχόμενη την άλλη φέρνει όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το αύριο, όπου τίποτα από τα δεδομένα που είχαμε μέχρι χτες δεν φαίνεται να ισχύει σήμερα και προφανώς αύριο, είναι εύκολα ακούει τον ισοπεδωτικό και απλουστευτικό λόγο της ακροδεξίας που χαϊδεύει αυτιά και που υπόσχεται λαούς με πετραχίλια εκεί που η δημοκρατία φαίνεται να μην τα καταφέρνει άμεσα. Και το πρότυπο του ισχυρού ηγέτη, του λαοπλάνου ηγέτη, ο οποίος χωρίς τις θεσμικές λειτουργίες που απαιτούν χρόνο και διαδικασίες και ενέργεια που η δημοκρατία επιβάλλει. Με λυμμένα τα χέρια λοιπόν απέναντι στον νόμο,
ή απέναντι σε θεσμούς ελέγχου γενικότερα, υιοθετώντας αυταρχικές μεθόδους επιβολής της άποψης και της βούλησής του, είναι ένα αφήγημα το οποίο όλο και περισσότερους φαίνεται να γοητεύει. Και βλέπουμε τις εκτροπές της δημοκρατίας από τον Τραμπ, έτσι, με το Καπιτόλιο και με το προχθεσινό, την οπερέτα, πώς το λένε, προσπάθεια των οπαδών του Μπολσονάρου στην Βραζιλία. Και όλα αυτά τα οποία περιγράψατε λίγο πριν, που συμβαίνουν στην Ευρώπη, όλο και σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης, είναι εξαιρετικά ανησυχητικά φαινόμενα. Εδώ στην Ελλάδα τι βλέπετε σε σχέση με τα εκλογές, για να πάμε λίγο και στο εσωτερικό. Κοιτάξτε, και στις εκλογές. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έτσι, και στις μέρες μας φαίνεται πάρα πολύ έντονα αυτά με την εκτροπή, γιατί περί εκτροπής πρόκειται η συμπεριφορά του κυρίου Ντογιάκου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την προσπάθεια φήμωσης της ΑΔΑΕ, μιας ανεξάρτητης αρχής, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η όριμη δημοκρατία χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση των ανεξαρτήτων αρχών και βεβαίως από την πιστή τήρηση της διάκρισης των εξουσιών. Η παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου προκειμένου να σταματήσει την ΑΔΑΕ από αυτό που οφείλει συνταγματικά να κάνει, δηλαδή να διασφαλίσει το αδιάβλητο των επικοινωνιών, είναι μία εκτροπή της δημοκρατίας και μία εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση που, αν και αυτή προσθεθεί σε ένα γενικότερο μυθριδατισμό της κοινωνίας σε σχέση με το όλα είναι αποδεκτά και όλα μπορούμε να τα δεχτούμε για να πάμε παρακάτω, αυτά όλα είναι που ροκανίζουν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Και ανησυχώ και για την Ελλάδα, γιατί μια κυβέρνηση η οποία ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά ήρθε ως ο επαγγέλων το φιλελευθερισμό στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ήταν ο εκφραστής και ο εγγυητής του φιλελευθερισμού, της φιλελεύθερης τροφής της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό μιλούσε για την κέντρο δεξιά, δεν μίλησε ποτέ για δεξιά. Στον αντίποδα της ρητορικής του, που ακολουθεί μέχρι και σήμερα, τέτοιου είδους, υιοθέτηση τέτοιου είδους συμπεριφορών και πρακτικών, προφανώς απέχουν από την φιλελεύθερη προσέγγιση μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Και ο αυταρχισμός ο οποίος εκφράζεται με κάθε τρόπο, δείτε, από τους θεσμούς έτσι, ελέγχου όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι η γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, το τεράστιο σκάνδαλο το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί όσο θα έπρεπε να απασχολεί και την κοινωνία και τους δημοκρατικούς πολίτες αυτών των υποκλοπών. Όλα αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά ροκανίζουν και μειώνουν και ποιοτικά αλλά και σε σχέση με τη λειτουργία της, τη δημοκρατία. Και όλα αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, γιατί ό,τι καθησυχάζει τους πολίτες, ό,τι λειτουργεί σωρευτικά έτσι και μυθριδατικά, να μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, σε μια κοινωνία αποδυναμώνει και τις αντιστάσεις της. Και τι βλέπετε τελικά να ψηφίζουν οι πολίτες αυτό... στις εκλογές ή με ποιο κριτήριο, αν θεωρείτε καλύτερα, που θα πρέπει να ψηφίσουν? Προφανώς με το πριν απ' όλα της αξιοπιστίας. Και η αξιοπιστία δεν είναι στην ρητορική του κάθε κόμματος, είναι και σε σύγκριση με την συνέπεια στη ρητορική και στην πράξη. Η πολιτεία αυτής της κυβέρνησης με μια αλυσιδωτή έτσι, εξέλιξη σκανδάλων από τη διαχείριση την οικονομική, 8 δισεκατομμύρια ευρώ αναθέσεις απευθείας όλα αυτά τα 3,5-4 χρόνια σχεδόν, δεν είχαν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Το στήσιμο αυτών των μηχανισμών, έτσι όπου οι δικοί μας άνθρωποι θα πρέπει να προωθηθούν, στον αντίποδα, ξαναλέω, των φιλελεύθερων αρχών που ρητορικά διακήρυσε ο κύριος Μητσοτάκης πάντα, πρέπει να προβληματίσουν τους πολίτες και πρέπει να τους δώσουν μια καθαρή εικόνα για το με τι έχουμε να κάνουμε. Βγαίνει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ανταπαντά ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση Φλαμπουράρη. Δεν είχαμε απευθείας αναθέσεις και σκάνδαλα τέτοιου είδους διαχείρισης οικονομίας. Εξάλλου είμαστε και σε ένα άλλο καθεστώς
έτσι, εξοντωτικού ελέγχου των, της Τρόικας και τα λοιπά, γιατί είμαστε και στη φάση της μετάβασης και της προσπάθησης εξόδου, ναι, από την κρίση και από, την, από το μνημόνιο. Ίσα ίσα η πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιρετικά, πώς να το πω, προσεκτική, και γι' αυτό το λόγο κατάφερε, ενώ αντιτίθανταν έτσι και στην λογική των μνημονίων, να βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση και να αφήσει και το σωτήριο, το μαξιλάρι των 27 δισεκατομμυρίων που αν δεν υπήρχαν, φανταστείτε που θα είμαστε σήμερα. Με όλα αυτά που ακολούθησαν, με την κρίση την υγειονομική, με την κρίση την οικονομική στη συνέχεια και όλα τα λοιπά. Απ' τη μια πρέπει ο πολίτης, κατά την άποψή μου, να σκεφτεί πόσο συνεπής ήταν η Νέα Δημοκρατία στις δεσμεύσεις της και στην πολιτεία της, από, ξαναλέω, από την οικονομική της πολιτική μέχρι το πώς αντιμετώπισε την υγεία, έτσι, μέσα σε μια κρίση που έδειξε ότι η δημόσια υγεία είναι αυτή που μπορεί να κρατήσει μια κοινωνία όρθια και μια οικονομία παράλληλα σε συνθήκες πανδημίας όπως ήταν αυτή και μια υγειονομική κρίση που δεν είχαμε ξαναζήσει η δική μας γενιά, μέχρι το πώς αντιμετώπισε την παιδεία, πώς αντιμετωπίζει τους θεσμούς της δημοκρατίας με τις παρακολουθήσεις, με την παρέμβαση στην δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να είναι τα κριτήρια ενός πολίτη πάνω από την κάλπη, και όχι βεβαίως ο πελατειασμός, οι υποσχέσεις ή δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα, εσείς τι βλέπετε ως αποτέλεσμα στην εκλογή, στην ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση? Και εντάξει, προφανώς δεν θα μπορείτε να μου πείτε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά ίσως θα μπορούσατε να μου πείτε αν βλέπετε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή ή αν βλέπετε κάποια ενδεχόμενη συμμαχία. Κοιτάξτε, η λογική της απλής αναλογικής είναι αυτή. Έτσι, ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο η απλή αναλογική ως του πιο δημοκρατικού και του πιο ισονομικού, ας πούμε, έτσι, συστήματος εκλογικού, να οδηγήσει στην δημιουργία των κυβερνήσεων συνεργασίας, όπου εκεί η ευθύνη και η του κάθε κόμματος απέναντι στους πολίτες, στους ψηφοφόρους του, αλλά και συνολικότερα στους πολίτες, είναι μέσα στην εκλεκτική συγγένεια που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων και μέσα στην προσέγγιση, στην προγραμματική, στα τεράστια ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και την κοινωνία, να βρει τρόπο συνεργασίας. Αυτό που γίνεται δηλαδή, αυτό που είναι κανόνας έτσι, στην υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Εξάλλου οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, όπως είναι τούτη εδώ, δεν μας οδηγούν σε επίλυση των μεγάλων ζητημάτων της κοινωνίας. Αντιθέτως, οι κυβερνήσεις συνεργασίας δίνουν άλλα εχέγγυα και απομακρύνουν και από την αλαζονία, επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αποδοχή και το σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατίας, και για πάρα πολλούς λόγους νομίζω ότι θα είναι η υιοθέτηση δηλαδή πια ως παγίου συστήματος διακυβέρνησης χώρας των κυβερνήσεων συνεργασίας, που κυβερνήσεις συνεργασίας γίνονται από κόμματα τα οποία έχουν κοινές προσεγγίσεις σε βασικά ζητήματα. Θεωρητικά μπαίνει σε άλλη βάση η διακυβέρνηση. Βέβαια. Είναι πολύ πιο δημοκρατική, αφορά και έχει την νομιμοποίηση πολύ μεγαλύτερο ποσοστού των πολιτών. Δεν είναι οι μειοψηφίες να επιβάλλουν τις απόψεις τους στο σύνολο της κοινωνίας. Νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο θα δοκιμαστεί στην πρώτη Κυριακή και η δημοκρατική οριμότητα του Έλληνα πολίτη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει τον αγώνα του για να διεκδικώντας ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Σπύρος Δανέλης θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών? Κοιτάξτε, προφανώς θα είμαι σε επάλξη, προφανώς θα είμαι παρόν. Δεν ξέρω από ποια θέση θα είμαι. Εξάλλου, ως γνωστό, με την σημερινή μου ιδιότητα, δηλαδή του συντονιστή του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του κόμματός μας, αφιερώνω το χρόνο και την ενέργειά μου σε ένα πεδίο που και άποψη έχω και με ενδιαφέρει απόλυτα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της πολιτικής μου λειτουργίας θα φανώ χρήσιμος με όποιο τρόπο έτσι, στην προσπάθεια του κόμματός μας να
μπορέσει να ξαναφέρει κάποια πράγματα έτσι, ως βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας δημοκρατίας στον τόπο μας που δυστυχώς απειλείται. Μάλιστα. Ωραία, τι δέχομαι ως απάντηση. Τώρα, ως ενεργός πολίτης αλλά και ένα έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος, θα ήθελα να πάμε λίγο στα αυτοδιοικητικά. Θα ήθελα να μιλήσουμε για δύο δήμους τους οποίους γνωρίζετε. Καταρχήν στο Δήμο Ηρακλείου. Βλέπετε κάποιον να προκρίνει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο χρόνος πιέζει και τουλάχιστον δεν βλέπω να υπάρχει έτσι φαινομενικά κάποιο πρόσωπο που θα πάρει το χρήσμα ή θα να έχουμε κάποια επιλογή τέλος πάντων. Ναι, θα ήθελα το σχόλιο σας. Ναι, ο χρόνος πιέζει όντως και στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν ούτε σωτήρες προφανώς ούτε πρόσωπα τα οποία πέφτουν από τον ουρανό. Γι' αυτόν τον λόγο θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μία ενεργό παρουσία αρκετά χρόνια πριν. Γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν μένει ένας χρόνος όπως μένει τώρα. Στην αυτοδιοίκηση έχουν χαθεί 3 χρόνια έτσι, με την αυτοδιοικητική πραγματικά λογική έτσι όπως την έχω ζήσει εγώ, όπως την έχω βιώσει και σαν δήμαρχος και σαν σύμβουλος. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να γυρίσουμε σε εποχές που ένα κόμμα θεωρεί υποχρέωσή του να σφιχταγκαλιάζει την αυτοδιοίκηση, να την ελέγχει και να επιβάλλει τις επιλογές της. Η αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων είναι σε μία μόνιμη αντιπαλότητα με την κεντρική πολιτική. Έτσι θα πρέπει να λειτουργεί. Τώρα, είναι προφανές ότι είναι θεμητό και είναι αναγκαίο τα κόμματα να έχουν ενδιαφέρον για την αυτοδιοίκηση και να έχουν μία οριοθετημένη όμως μέσα από την λογική της λειτουργίας δημοκρατίας σχέση με την αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε και οφείλει να έχει μία ενεργό παρουσία και μία έκφραση αντίληψης για το πώς βλέπει τα αυτοδιοικητικά πράγματα οπουδήποτε και κυρίως στις μεγάλες πόλεις όπως είναι και το Ηράκλειο. Και υπάρχει μια ελλιπής έτσι, παρουσία και μια ελλιπώς συγκροτημένη άποψη, όραμα για το μέλλον του Ηράκλειου, για τη λειτουργία ενός δήμου τόσο κομβικού όπως είναι το Ηράκλειο. Και ιδιαίτερα μέσα σε χρόνια που φαίνεται ότι υπάρχει μια κρίση. Μήπως περιμένει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, δηλαδή μπορεί με κάποιον βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή, ο οποίος θα αποτύχει στον πρώτο του αυτό δεν στόχο. Είναι συνταγή. Αυτό δεν είναι συνταγή επιτυχίας. Και δεν είναι και συνταγή η οποία θα γοητεύει έτσι, και θα θέλει και θα πείθει και τους δημότες. Λέτε δηλαδή, δεν θα αρέσει πολύ να δουν κάποιον ο οποίος από την αποτυχία τη μια θα θα το δει σαν δεύτερη επιλογή. Προφανώς δεν είναι πάρεργο ή δεν είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι περίεργη η σχέση των κομμάτων με την αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να τηρείται μια οριοθέτηση και ένας αλληλοσεβασμός. Είναι πολύ οριοθετημένη η ρόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει άποψη ή δεν πρέπει να έχει μια συγκροτημένη έτσι, πρόταση στα βασικά και στα μεγάλα και στα οραματικά ζητήματα που πρέπει να έχει μια πολιτική δύναμη για μια περιοχή. Προφανώς. Απλά το λέτε εσείς υπό την έννοια ότι οι δημοτικές ομάδες που κατέρχονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αποτελούνται από πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι, δηλαδή, πολυκομματικά τα σχήματα. Η αυτοδιοίκηση είναι το πεδίο των μεγάλων συναντήσεων. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε την κομματική αντιπαλότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα τοπικά πράγματα. Διότι οι επιτυχημένες εξάλλου προσπάθειες αυτοδιοικητικές διακρίνονταν από το διακομματικό, όχι το υπερκομματικό, το διακομματικό της σύνθεσης και έκφρασής τους. Εγώ θυμάμαι η δική μας προσπάθεια που ήταν αμιγός αυτοδιοικητική στη Χερσόνησο εκείνα τα χρόνια, ήταν προσπάθεια που γίνονταν με βάση τα τοπικά προβλήματα και το όραμα για τον τόπο και τις κοινές προσεγγίσεις και όχι από τις διαφορές τις κομματικές που είχαμε ή τη διαφορετική ταυτότητα, έτσι, την πολιτική που διάκρινε τον καθένα από εμάς. Η δική μας
η αυτοδιοικητική ομάδα αποτελούνταν από ανθρώπους που ήταν από το ΕΚΕ, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι δεξιά. Και καταφέραμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα και καταφέραμε να μιλήσουμε την ίδια αυτοδιοικητική γλώσσα. Γι' αυτό λέω ότι δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κανένα κόμμα θα έπρεπε να έχει τους δικούς της τοποτηρητές ή τους δικούς της εκλεκτούς που θα προωθεί και θα επιβάλλει, αλλά δεν μπορεί να είναι και απούσα από την συγκρότηση ενός οράματος αυτοδιοικητικού και μια πρόταση αυτοδιοικητική. Από τους υπάρχοντες υποψήφιους ξεχωρίζεται κάποιον ή είναι πολύ νωρίς ακόμα, καλύτερα να δούμε όλες τις επιλογές? Γενικά, ναι, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ σε κάποιον. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει όποιος... Πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά, να το πω διαφορετικά, του Δημάρχου για σας. Ναι, να πείσει ότι έχει ένα συγκροτημένο όραμα για τον τόπο, ένα όραμα που όχι απλά μια φιλοδοξία και μια υπόσχεση ότι θα μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινή ρουτίνα με επάρκεια, αλλά θα πρέπει να προβάλλει ένα όραμα για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στο τοπικό ντέρμπι, στο Δήμο Χερσονήσου. Να αναφέρω τοπικό επειδή έχετε δραστηριοποιηθεί στο Δήμο. Κατάγεστε από εκεί, νομίζω. Ναι, ο πατέρας μου ήταν από το Πισκοπιάνο. Μπράβο, σωστά. Ήταν το χωριό του πατέρα. Έχουμε μέχρι στιγμής δύο βασικούς υποψηφίους. Το νυν δήμαρχο τον κύριο Σέγκο και έχουμε και την επαναφορά έτσι, στο προσκήνιο του κύριου Δοξαστάκη. Τι βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε ντέρμπι? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα, τελικά πώς θα διαμορφωθεί το προεκλογικό τοπίο το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρω αν έχει κλείσει. Είναι ένας δύσκολος δήμος, με απαιτήσεις πολλές και με τεράστια δυναμική. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει δήμαρχος που να έχει κάνει δεύτερη τετραετία, δεύτερη θητεία στο δήμο... Στον ενιαίο σημερινό Δήμο Χερσονήσου, λέτε. Ναι. Γιατί εγώ ήμουν δήμαρχος του παλαιού Δήμου, ναι, για το... έτσι, στις δύο θητείες που είχα. Πριν την Ένωση Γουβών Χερσονήσου. Ναι, είναι να θυμηθώ. Νομίζω δεν είναι τρεις τετραετίες, όχι. Έχουμε, ναι, ήταν όχι, ήταν ο κύριος Δοξαστάκης, ήταν μετά ο κύριος Μαστοράκης και τώρα ο κύριος Σέγκος. Άρα ο κύριος Σέγκος κυνηγά την επανεκλογή. Θα είναι ο πρώτος που θα κάνει δεύτερη συνεχή θητεία. Παρότι την προηγούμενη φορά, την πρωτιά, στην πρώτη Κυριακή, την είχε ο κύριος Μαστοράκης. Στη δεύτερη, άλλαξε η επιλογή του κόσμου. Τώρα, κοιτάξτε, έλεγα ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι μια πονεμένη υπόθεση, γιατί ενώ έχει μια δυναμική, φαίνεται τα προβλήματά της να μην αντιμετωπίζονται με τον δέοντα και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν ξέρω αν οι υποψηφιότητες αυτές είναι εκείνες που υπόσχονται μια καλύτερη μέρα για ένα τέτοιο Δήμο. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλυτα και παρότι είναι δυσεπίλυτα προβλήματα, έτσι δεν φαίνεται να προβάλλει μια οραματική πρόταση. Δεν έγινε ποτέ μια ουσιαστική προσπάθεια αυτός ο Δήμος όντως να ενοποιηθεί ως Δήμος. Νομίζω ότι οι δημότες συνεχίζουν να νιώθουν πολύ περισσότερο δεμένοι τοπικά. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή είναι πολλών ταχυτήτων. Πολλών ταχυτήτων, λες. Ναι, εγώ θα έλεγα του, δεν είναι μόνο το παράγια κομμάτι και ο ορεινός, ας πούμε. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλες ταχύτητες, διαφορετικές ταχύτητες και μεταξύ των διαμερισμάτων των σημερινών. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα. Τέος, δηλαδή, ξεχωριστών δήμων. Δεν φάνηκε να γεφυρώνονται όλα αυτά, δεν φάνηκε να ενοποιείται όλο αυτό το σύνολο. Παρότι ξαναλέω ότι έχει μοναδικές δυνατότητες, γιατί έχει και ίδιους πόρους πάρα πολλούς, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει μεγάλη δυναμική και ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να τον κάνει ένα πρότυπο Δήμο πανελλαδικά. Νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει και πρέπει οι άνθρωποι που φιλοδοξούν
να τον εκφράσουν μέσα στην διαδικασία έτσι, και την περιπέτεια της αυτοδιοίκησης, πρέπει να πείσουν ότι διαθέτουν αυτό το όραμα και διαθέτουν και την πρόθεση να προωθήσουν έτσι, μια συνολικότερη δυνατότητα που ο Δήμος αυτός έχει και όχι να δείξουν το βάρος τους σε επιμέρους, είτε συμφέροντα, είτε περιοχές, είτε λογικές, είτε πρακτικές, οι οποίες αναφέρονται στο παρελθόν, αλλά δεν δίνουν καμία προοπτική για το μέλλον. Να επαναπροσδιοριστεί το όραμα γενικότερα, λέτε. Τώρα, κλείνοντας την συνέντευξη αυτή, θα ήθελα να μου πείτε, μιας και βρισκόμαστε στην αρχή του 2023, θα ήθελα να μου πείτε τι θα θέλατε να φέρει το 2023 για την Ελλάδα, τον τόπο μας, ίσως φέρει... και εσάς τον ίδιο. Ναι, νομίζω ότι αυτό που επιζητούμε πάρα πολύ, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, είναι να ξανανιώσουμε ζωντανή την ελπίδα. Την αυτοπεποίθηση, την προοπτική. Ότι μπορούμε να ξαναχαμογελάσουμε σε ένα αύριο το οποίο δεν θα φοβόμαστε ότι θα είναι χειρότερο από το σήμερα, αλλά θα είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο λαμπρό. Και αυτό το οφείλουμε και στις νεότερες γενιές, τα παιδιά μας, τα οποία είναι τα μεγάλα θύματα των επιλογών μας ή των παραλήψεών μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να δημιουργηθούν και εκεί οφείλουμε να συμβάλλουμε στο να υπάρξουν αυτές οι προοπτικές, για το χαμόγελο. Κύριε Δανέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παρακολουθείτε στο newshub.gr. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε και την ευκαιρία που μου παρήχατε να εκφράσω ορισμένες μου σκέψεις για ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ζητήματα που δεν μπορεί παρά να μας απασχολούν.